Η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών κρίνεται απαραίτητη για αθλητές και ασκούμενους, γιατί έχει να κάνει ουσιαστικά με την κάλυψη μακροθρεπτικών συστατικών όπως πρωτεΐνη και υδατάνθρακες, βιταμίνες και μέταλλα, καθώς βοηθάει στο να έχουμε ένα ιδανικό βάρος για τον αθλητή και ιδανική σύσταση σώματος, γιατί επίσης βοηθάει στην ανοσοποιητική λειτουργία και την ενδοκρινή λειτουργία. Η αξιολόγηση των συνολικών ενεργειακών αναγκών γίνεται με κάποιους μεθόδους συγκεκριμένα, με τις εξισώσεις προτείνεται το Position Statement του 2009, όπου έχουμε διαφορετική εξίσωση για άντρες και γυναίκες. Αξιολογούνται παράμετροι όπως βάρος, ύψος, ηλικία και το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας, είτε μπορεί να γίνει μέσω αξιολόγησης δευτερογόντων παραγόντων, όπως είναι ο βασικός μεταβολικός ρυθμός και η θερμογένεση λόγω τροφής. Ο βασικός μεταβολικός ρυθμός μπορεί να εκτιμηθεί είτε μέσω εξισώσεων, όπως είναι του Harrison Benedict, είτε την εξίσωση Cunningham, όπου προτείνεται πάλι από το Position Statement του 2009 του Αμερικάνικου Κολέγιου Αθλητιατρικής, των Διαιτολόγων του Καναδά και το Αμερικάνικο Σύλλογο Διαιτολόγων. Όπως μπορεί να γίνει βέβαια και με κάποιο μηχάνημα έμεση θερμιδομετρίας, όπου γίνεται ουσιαστικά με το εργοσπυρόμετρο, και έχουμε ανάλυση δεδομένων των όγκων αερίων και εκτίμηση του βασικού μεταβολικού ρυθμού. Η ενεργειακή δαπάνη της άσκησης μπορεί να εκτιμηθεί με διάφορους τρόπους, είτε μέσω κάποιων μηχανημάτων, όπως είναι το βηματόμετρο, που αξιολογούμε τα βήματα μέσα στην ημέρα, είτε με τον επιταχυσιογράφο, είτε με μία μέτρηση της καρδιακής συχνότητας, και φυσικά μπορεί να γίνει με τα μεταβολικά ισοδύναμα και την εκτίμηση της φυσικής δραστηριότητας μέσω του PAL, του Physical Activity Level.